Οργανική χημεία θα συζητήσουμε πολύ για καύσεις και για αντιδράσεις μεταξύ σωμάτων. Άρα θα πρέπει να θυμηθούμε κάποιες εκφράσεις που είχαμε δει πέρσι για την στοιχειομετρία, όπως είναι το μοριακό βάρος, το μολ και οι συγκεντρώσεις. Ας ξεκινήσουμε με το μοριακό βάρος, MR. Σχετική μοριακή μάζα το επίσημο όνομά του και αναφέρεται στο πόσες φορές είναι μεγαλύτερη η μάζα του μορίου ενός στοιχείου ή ενώσεως από το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12. Για να προσδιορίσουμε τη σχετική μοριακή μάζα μιας ένωσης, θα πρέπει να παρατηρήσουμε πώς είναι γραμμένη η ένωση. Ας πάρουμε αυτό εδώ πέρα, θα μπορούσε να είναι μία βουτανόλη, και να βρούμε τις σχετικές ατομικές μάζες για κάθε στοιχείο, κάτι το οποίο δίνεται από πίνακες και αν δεν δίνεται, το ζητάτε. Προσέξτε, γιατί όταν ανατρέχετε στους πίνακες πολλές φορές αντιγράφετε λάθος και αντί για τα ατομικά βάρη, τις σχετικές ατομικές μάζες δηλαδή, αντιγράφετε τους ατομικούς αριθμούς και βγάζετε αλλαντάλλων βέβαια. Εδώ λοιπόν έχω 4 άνθρακες επί 12 ο καθένας και 10 υδρογόνα επί 1 το καθένα και 1 οξυγόνο επί 16. Αυτό μου κάνει 4, 12, 48. Έλα, 48. Και 10 και 16, 58, 64, 74. Άρα, το MR είναι 74. Τι πληροφορίες μας λέει αυτό το πράγμα? Όταν λοιπόν εγώ έχω την ένωση αυτή εδώ, με MR 74, ξέρω ότι το 1 μολ της είναι 74 γραμμάρια. Τι σημαίνει το 1 μολ? Ο ορισμός: ποσότητα σε γραμμάρια που περιέχει νη α, αριθμό του Αβοκάντρο, 602 επί 10 εις την 23η μόρια. Εντάξει, αυτό. Άρα, όποιος είναι ο αριθμός του MR, ο οποίος είναι καθαρός αριθμός νούμερο, εκφρασμένο σε γραμμάρια, μας δίνει το μολ. Πάρα πολλές φορές στην οργανική χημεία δουλεύουμε με τα μολ, δεν χρειάζεται δηλαδή τίποτα άλλο. Όμως, πολλές ενώσεις, κυρίως οι μικροί υδρογονάνθρακες, όπως το μεθάνιο ας πούμε, είναι αέρια. Άρα, όταν εγώ θέλω να αντιστοιχίσω το 1 μολ σε όγκο, έχω δύο περιπτώσεις. Για τυχαίες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας έχω την καταστατική P επί V ίσον νι RT. Το R είναι σταθερά, 0,082 λίτρα επί ατμόσφαιρες ανά μολ ανά Κέλβιν, και το TAF είναι η βαθμή Κέλβιν, πίεση θερμοκρασία η πίεση σε ατμόσφαιρες και V ο όγκος. Εδώ είναι τα μολ του αερίου που θέλουμε. Όταν έχουμε μία ατμόσφαιρα και 0 βαθμούς Κελσίου, είναι αυτό που λέμε πρότυπες συνθήκες, τότε το 1 μολ είναι 22,4 λίτρα. Αυτό το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά, γιατί πάρα πολύ συχνά έχουμε αέριες ενώσεις οργανικές, οι οποίες συνήθως καίγονται ή δίνουν άλλα προϊόντα που είναι επίσης αέρια και μας ενδιαφέρει συγκεκριμένη αντιστοίχηση. Όταν έχουμε διαλύματα, μας ενδιαφέρει η ποσότητα της ουσίας η οποία είναι διαλυμένη μέσα στον διαλύτη. Ο διαλύτης συνήθως είναι το νερό. Όχι πάντα, αλλά συνήθως είναι το νερό. Εμάς όμως, το ξαναλέω, μας ενδιαφέρει η διαλυμένη ουσία. Έχουμε λοιπόν τις εκφράσεις περιεκτικότητας, οι οποίες μας λένε πώς η ουσία υπάρχει μέσα σε ορισμένη ποσότητα διαλύματος. Τις θυμίζω: επί της 100 weight per weight, βάρος κατά βάρος, επί της 100 weight per volume, βάρος κατά όγκο, και επί της 100 volume per volume, όγκο κατά όγκο. Υπάρχει όμως και η μοριακότητα, η οποία επίσης χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά και μας δίνει τα μολ της ουσίας στο 1 λίτρο διαλύματος. Αυτές οι εκφράσεις
χρησιμοποιούνται πάρα πολύ συχνά όταν έχουμε διαλύματα, προκειμένου μέσα από αυτές να απομονώσουμε την ποσότητα της καθαρής ουσίας. Ας θυμηθούμε δύο απλά παραδείγματα. Έχουμε, ας το πούμε έτσι, 5,6 λίτρα μεθανίου μετρημένα σε STP, τα οποία καίγονται πλήρως, τέλεια. Μας ζητάει να βρούμε πόσα γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα παράγονται. Παίρνω λοιπόν την εξίσωση καύσης. Θα πάρω διοξίδιο του άνθρακα και νερό, όπως προβλέπετε. Ένας άνθρακας, ένα διοξίδιο, 4 υδρογόνα, 2 νερά, 2 και 2, 4 τα οξυγόνα εδώ, και θα συνδέσω τα σώματα τα οποία με ενδιαφέρουν. Η πρώτη σύνδεση γίνεται πάντα σε επίπεδο μολ. Ένα μολ, ένα μολ. Εγώ από κάτω θα βάλω, αφήνοντας μια γραμμή κενό, θα βάλω αυτά που μου δίνει η άσκηση, 5,6 λίτρα, και αυτά που μου ζητάει. Βλέπω ότι έχω ασυμβατότητα στις εκφράσεις. Άρα, για το μεθάνιο θα πρέπει να κάνω τα μολ λίτρα. Είμαι σε STP, άρα αντί για ένα μολ θα βάλω 1 επί 22,4 λίτρα. Για την ένωσή μου, το διοξίδιο του άνθρακα, έχω μολ και μου το ζητάει σε γραμμάρια. Θα ψάξω να βρω το MR του διοξιδίου του άνθρακα, που είναι 12 για τον άνθρακα και 2 επί 16 για το οξυγόνο, είναι 44. Αντί για ένα μολ θα βάλω 1 επί 44 γραμμάρια και θα έχω την αναλογία. 22,4 χ ίσον 5,6 επί 44. Λύνοντας ως προς χ, έχω 5,6 επί 44 προς 22,4. Πάρα πολύ κοινό είναι η αναλογία να, να έχουν οι αριθμοί κάποια σχέση και να απλοποιούνται εύκολα. Εδώ δεν γίνεται ιδιαίτερα φανερό, αλλά αυτό στον εαυτό του πάει 1 και σε αυτό εδώ πέρα πάει 4. Άρα έχω 44 τέταρτα ίσον 11 γραμμάρια, που είναι και η απάντηση στο ερώτημά μας. Αν θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε συγκέντρωση, θα μπορούσαμε να πούμε, για παράδειγμα, ότι έχω ένα διάλειμμα εθανόλης, άνθρακας 2, υδρογόνο 5, υδροξύλιο, που είναι 4,6% weight per volume, και θέλω να βρω ποια είναι η συγκέντρωσή του. Έτσι, μια απλή εφαρμογή για να θυμηθούμε λίγο συγκεντρώσεις. Αυτό εδώ σημαίνει, για κάθε 100 ml διαλύματος εγώ έχω 4,6 γραμμάρια εθανόλης. Εγώ θέλω να βρω, αφήνω γραμμή, βλέπετε, στα 1000 ml, που είναι το 1 λίτρο, πόσα μολ. Έρχομαι εδώ, βρίσκω το MR και είναι 2,12,24 για τον άνθρακα και 5,16 για τα υδρογόνα και 16 για το οξυγόνο. Σύνολο 30,46. Άρα τα 4,6 από αυτή την έκφραση είναι 4,6 δια 46, είναι 0,1 μολ. Άρα βάζω εδώ το 0,1, να το, και εδώ κατεβάζω το 100 ml, μια και είμαι τουλάχιστον σωστές μονάδες. Κάνω την αναλογία, 100 χ ίσον 1000 επί 0,1, χ ίσον 1 μολ. Σε ποια ποσότητα το προσδιορίσαμε, είπαμε, στο 1 λίτρο, άρα σε ίσον 1 μι.